Έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδος όμως στην τηλεφωνική γραμμή, τον κύριο Γιώργο Κελαϊδίτη. Να δούμε. Επειδή είναι στο μέτωπο ο κύριος Κελαϊδίτης από την πρώτη στιγμή, να δούμε τι γίνεται. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Θα μας δώσετε μια εικόνα για το τι συμβαίνει τώρα εκεί και σε ποιο σημείο είστε εσείς. Ναι. Είμαστε στην περιοχή Αλιπερίου, στην περιοχή Μιλάκη και Καλέτσι, όπου εξελίσσεται η πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα. Το μέτωπο είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το αρχικό, με την αρχική εικόνα. Τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει τελειώσει το συμβάν αυτό. Ναι. Μάλιστα, μετά από ένα σχετικό κάθισμα της φωτιάς, καθότι κατά τη διάρκεια του ξημερώματος ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, έχουμε μια επιδείνωση την τελευταία ώρα. Απειλείται με μια ακτινοτροφική σταυλική, μια μικρή σταυλική εγκατάσταση, mm-hmm. και προσπαθούν αυτή τη στιγμή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τη στήριξη μηχανημάτων έργου να ανοίξουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να σωθεί η συγκεκριμένη κτηνοτροφική εκμετάλλευση. Είναι σε εξέλιξη τα πράγματα. Το καλό είναι ότι ξημέρωσε και εν αέρια μέσα από τι ώρα περιμένουμε. Αυτό ακριβώς θα σας έλεγα, ότι ξημέρωσε και σε 15 λεπτά περίπου περιμένουμε την υποστήριξη εναέριων. Ξέρετε, το ρωτάμε, γιατί το θέσαμε πριν και στον κύριο Αρτόπιο, επειδή ο μετεωρολόγος μας έλεγε ότι αργότερα θα ενταθούν οι άνεμοι στην περιοχή τα Μποφόρ, δηλαδή μπορούμε να φτάσουμε και τα 6 Μποφόρ, και φαντάζομαι ότι έχετε και εσείς την αγωνία όσο πιο γρήγορα να σηκωθούν τα εναέρια μέσα, για μήπως και περιοριστεί πριν να αυξηθεί η ένταση. Είναι όπως ακριβώς το λέτε, τα περιμένουμε με το πρώτο φως της ημέρας. Ουσιαστικά σε ένα τέταρτο το πολύ θα πρέπει να αρχίσουν να επιχειρούν. Το μέτωπο δεν είναι τόσο μεγάλο ώστε να μην μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Το ενεργό μέτωπο, γιατί υπάρχουν περίπου στα 5 χιλιόμετρα καμένης γης, η οποία χρειάζεται και αυτή να δουλευτεί. Πόσα στρέμματα έχει κάψει μέχρι στιγμής, κύριε Κελαϊδίτη? Έχετε εικόνα? Τι έκταση έχει? Δεν έχουμε εικόνα. Αυτά συνήθως τα στοιχεία μας θα δίνουν το δασαρχείο. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι την εμπειρία σας, πάνω κάτω. Η ακτίνα που δούλεψε το μέτωπο της φωτιάς ήταν περίπου 5 χιλιόμετρα. 5 χιλιόμετρα. Άρα μιλάμε για, για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα, έτσι? Θα είναι αρκετά μεγάλο η έκταση. Ελπίζω όχι τόσο μεγάλη, αλλά θα είναι αρκετά μεγάλη. Δεν ήταν μια μικρή φωτιά και άκρως επικίνδυνη, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ξανακούσουμε και αργότερα, κύριε Κελαϊδίτη, και σας ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση.